Έχουμε ένα επεισόδιο του Full Court Cast, το οποίο σήμερα α, είναι αφιερωμένο στον Κριστοφέρ Ραζή. Κριστοφέρ, σε ευχαριστώ καταρχής, για, καταρχάς για την αποδοχή της πρόσκλησης και σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, Αντώνη. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ε, ξέρεις, αυτή η εκπομπή α, είναι αφιερωμένη στο πρόσωπό σου. Θα μιλήσουμε αρκετά για την καριέρα σου για την πορεία σου πως ξεκίνησε ω καλαθοσφαιριστής, την πορεία σου μέσα στα χρόνια. Θα φτάσουμε στο σήμερα. Θα μιλήσουμε λίγο για την εθνική Κύπρου και για την κυπριακή καλαθόσφαιρα α, γενικότερα. Όπω πριν ξεκινήσουμε, θέλω να μα πει πώ θα περνά αυτόν τον καιρό με την κατάσταση με τον κορονοϊό, την πανδημία που μα έχει κλείσει τον τελευταίο καιρό στο σπίτι. Εντάξει, είναι μια. Περίεργη κατάσταση μπορώ να πω. Ε, όλοι μας προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Εντάξει, από την πλευρά του μπάσκετ προσπαθούμε να κάνουμε το, το, καλύτερο δυνατό ότι μπορεί ο καθένας ας πούμε, προκειμένου να κρατηθούμε σε μια καλή σωματική πάντων, κατάσταση. Άξ, πάνω απ' όλα όμως προέχει η υγεία και αργά ή γρήγορα θα μπορέσουμε πιστεύω να επιστρέψουμε στη, στην κανονικότητα που πολύ το, το θελουμε mm -hmm. Ε... Δεν, δεν, εντάξει, εδώ πέρα στην Κρήτη που βρίσκομαι εγώ Είναι αρκετά καλά τα πράγματα ε, Ωστόσο, εντάξει, και εμείς ε, κανονικά καραντίνα μέσα στο σπίτι ε, Πολύ, τώρα δευτυχώς τελευταία βγήκε το last dance με τον Τζόρνταν Οπότε μπορούσαμε να περάσουμε κάπως πιο ευχαριστά την ώρα μας ε, Εντάξει, πιστεύω πάνω κάτω όλοι περνάμε την ίδια κατάσταση Mm -hmm. ε, ωραία, για να πάμε να ξεκινήσουμε Α, ε, Πώς βρέθηκες, πώς ξεκίνησες να παίζεις μπάσκετ ε, Πρώτα απ' όλα ε, ε, γεννήθηκες στην ε, Ελβετία, σωστά και, ε, σε, σε ποια ηλικία ήρθες στην, ε, στην Κύπρο ε, Στην Κύπρο ήρθα όταν ήμουν τριών ε, Τότε ο, λόγω τη δουλειά του πατέρα μου ουσιαστικά μετακομίσαμε στην Κύπρο Και έτσι μεγάλωσα ας πούμε και στην Κύπρο ε, και πώς γνωρίστηκες με την καλατόσφαιρα, τι ήταν αυτό που σε όθησε να παίξεις μπάσκετ. Ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν ότι ο αδερφός μου είχε ξεκινήσει πρώτος, ας πούμε, με το, με το μπάσκετ. εγώ απλά ως μικρό παιδί πήγαινα με τους γονείς μου προκειμένου να τον πάρουμε από το, από το γήπεδο όταν τελειώνει την προπόνηση. Ε, βλέποντας τον αδερφό μου να παίζει, ξεκίνησα και εγώ ας πούμε, να λέω στους γονείς μου «Μ' αρέσει, θέλω και εγώ να ξεκινήσω». Οπότε, αν δεν κάνω λάθο, όταν ήμουν 8 χρονών, ε, γράφτηκα και εγώ στι Ακαδημίες του Κεραυνού. Και έκτοτε μπορώ να πω ότι. Ε, εντάξει, πώ να το πω, δεν το περίμενα τότε, αλλά το μπάσκετ με έχει οδηγήσει σε μέρη που δεν μπορούσα να το φαντάσω ποτέ. Ε, Μεγάλο στις Ακαδημίες του Κεραυνού, πέρασε αργότερα και στην ε, αντρική ομάδα. Τι σου έχει μείνει από εκείνα τα χρόνια, ειδικότερα από. Το παιδοεφηβικό να μας πεις περισσότερο. Εντάξει, ε, ωραία χρόνια. Τι να πω, εντάξει είχαμε και αρκετά καλή πορεία με τα παιδοεφηβικά του Κεραυνού με τίτλους και τέτοια τα οποία ωστόσο θεωρώ ότι δεν είχανε, εντάξει δεν μετράνε. Ε, απλά αυτό που κρατάω από εκείνα τα χρόνια είναι τις παρέες, τους φίλους που έκανα ε, το ότι πραγματικά αγάπησα το, το μπάσκετ. Ε, ε, έμαθα ας πούμε, να συνεργάζομαι, ε, διαμόρφωσα ουσιαστικά το χαρακτήρα μου μπορώ να πω μέσω του, του μπάσκετ ε, και αυτό είναι ουσιαστικά που, που κρατάω από τότε. Ε, να θυμίσω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις και σχόλια Ee, κάτω από αυτό το βίντεο και να απαντηθούν από τον Κρίστοφερ, τον Ράζη. Ηδη έχουμε ένα χαιρετισμό. Κρίστοφερ, από τον Λάρη, τον Δημητιάδη. Γεια σου, Περιτούρα, λέει. Γεια σα, Πάμε. Πέρασε συναντρική ομάδα. Θυμάσαι ποια χρονιά ήταν η πρώτη σου χρονιά συναντρική. Η πρώτη μου επαφή ουσιαστικά νομίζω με την αντρική ομάδα του Κεραυνού ήταν επί coach Φλεβαράκη, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, τώρα μιλάω για προπόνηση με το αντρικό τμήμα. Ε, αλλά θα σε γελάσω, Αντώνη, ποια χρονιά ήταν. Ε, από τα στατιστικά που υπάρχουν, τα οποία βέβαια δεν είναι και τόσο αξιόπιστα, νομίζω ότι το 2008 σε βλέπω. Να παίζει για πρώτη φορά και μάλιστα είχε πάρει και τρει συμμετοχέ στο Euro Challenge εκείνη την χρονιά, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φαίνεται ότι το βάπτισμα του Περιό για τα καλά τουλάχιστον το πήρε εκείνη τη χρονιά. Ναι, ναι, νομίζω τότε, αν δεν κάνω λάθο, ήταν επί coach ε, Φραγκιά. Mm -hmm. Νομίζω τουλάχιστον. Ε, Έμεινε στον κεραυνό α, μέχρι το 2010 και α, το Νοέμβριο του 2010 πήγε στην Εναδ. Σωστά. Εντάξει, ουσιαστικά τότε έψαχνα και εγώ να, να βρω παραπάνω χρόνο συμμετοχή ε, γιατί θεωρούσα ότι έφτασε σε ένα σημείο το πράγμα που έπρεπε να πάω κάπου να, να παίξω. Ε, και ουσιαστικά έτσι προέκυψε ο δανεισμό ουσιαστικά στη, στην Ενάδ. Εκεί έκανες αρκετά καλά παιχνίδια. Α, μάλιστα τράβηξες και τα βλέμματα από το εξωτερικό, έτσι, και ε, κατέληξε η Γερμανία. Πώς έγινε αυτή, αυτός ο γάμος εισαγωγικά. Ε, έγιναν πολλά εκείνο το καλοκαίρι. Αρχικά όταν τελείωσε η χρονιά με την ΕΝΑΔ ε, είχα ανέβει κάποιες προπονήσεις με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Ε, ο ένα συμπαίχτη που είχα στην Κύπρο, στην Ενάδο, ο Αλεξάνδρ, ο Σμίλιανιτ, ε, είχε μιλήσει με κάποιου <laughs> ε, προπονητέ για μένα ότι θέλω να ότι ψάχνουμε γενικά για το εξωτερικό. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε το ενδιαφέρον τη Όλντεμπουργκ. Ε, αργότερα αυτοί μιλήσανε και με τον Κότσουμποτιτ που ήταν τότε στον Άρη, και κάπω έτσι ε, προέκυψε όλο αυτό. Οπότε πα στην Γερμανία, πα στην Oldenburg. Αγωνίζεσαι για 16 παιχνίδια εκεί. Α, πολύ καλό νούμερο α, που σημαίνει ότι η ομάδα πίστευε σε σένα. Εντάξει. Ε, δεν έπαβε να είναι μια ομάδα που είχε, είχε ανταγωνιστικού ε, στόχους. Δυστυχώ εκείνη τη χρονιά ε, ενώ η ομάδα είχε πρωταγωνιστικού στόχου δεν πήγε καλά από πλευράς ας πούμε, των στόχων που είχαμε θέσει στην ομάδα με αποτέλεσμα να έχουμε ε, αλλαγές ε, προπονητών. Ε, εντάξει. Οπότε στο τέλος μπορώ να πω ότι δεν ε, κρύθηκε ως επιτυχημένη χρονιά για το σύνολο της ομάδας. Ε, την επόμενη χρονιά, το 2012, επιστρέφει στην Κύπρο για λογαριασμό του και φεύγεις και πάλι ιδανικό στην Ελλάδα. Το ίδιο ναι, κάπω έτσι. <laughs> ναι, ουσιαστικά εγώ εκείνο το καλοκαίρι περίμενα να δω μήπω ε, προκύψει ας πούμε, κάτι από το εξωτερικό, κάτι που δεν έγινε. Οπότε γύρισα στην Κύπρο στον κεραυνό, σε γνώριμα μέρη και εν τέλει πάλι στη, στην Άδεια. Γιατί ο κεραυνό είχε ήδη ε, ουσιαστικά διαμορφώσει το, το ρόστερ του. Οπότε βρέθηκα πάλι στη, στην Ενάδα. Mm -hmm και πάλι πολύ καλές εμφανίσεις και εκεί με την 1, 18 παιχνίδια με 5,2 πόντους κατά μέσο όρο. την επόμενη χρονιά έρχεται η σειρά της Ελλάδας. Φεύγεις πάλι από την Κύπρο, ναι. αυτή τη φορά για την Ελλάδα. Πά στην Κρήτη, Α2, όφη. Ναι, ε, εντάξει. Ε, το, ανέκαθεν από τότε μπορώ να πω που ξεκίνησα τον μπάσκετ, το πρωταρχικός μου στόχος ή όνειρο, να το πω, ήταν να καταφέρω να παίξω στην, στην Α1. Ε, θεωρώ ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο ε, ήταν ανέφικτο να βρω κάτι στην Α1, ούτε θεωρώ ότι ήμουν έτοιμος για την Α1, οπότε θεώρησα σωστό να ε, δοκιμαστώ α πούμε στην Α2, ε, στον Όφη όπως είπες, ε, και θεωρώ ότι... Με βάση, ας πούμε, το τι έγινε, θεωρώ ότι ήταν η σωστή, ας πούμε, κίνηση. Μάλιστα, έκανες δύο, βάζοντας τα νούμερα κάτω, δύο από τις καλύτερες χρονιές όσον αφορά την, σου, την επιθετική σου απόδοση. 9,2 πόντους με κατά μέσο όρο την πρώτη σου χρονιά, 8 τη δεύτερη. Σίγουρα, ο, ο ρόλος σου είναι περισσότερο δημιουργικός σαν καλωσοριστής, αλλά φτάνοντας, βοηθώντας την ομάδα και στο επιθετικό κομμάτι, φάνηκε στον όφη η δουλειά που έγινε. και Ε, ε, ε θυμα... Για πες μας, έτσι μίλησε μας λίγο για αυτά τα χρονιά. Εντάξει, ουσιαστικά νομίζω ήταν έτσι, μπορώ να πω έτσι, πρώτη φορά που είχα, πώς να το πω, το ρόλο που φανταζόμουν να έχω σε μια ομάδα, εντάξει, σαφώς και τα δεδομένα στην α είναι διαφορετικά, έτσι δεν ε, υπάρχει, τότε ήταν ένας ε, ξένος, μάλιστα Ευρωπαίος, όπως και τώρα. Ε, οπότε μου δόθηκε η ευκαιρία ας πούμε, να, να παίξω παραπάνω. Ε, γεγονός που με, με βοήθησε ουσιαστικά, με έκανε να δουλέψω σε αδυναμίες που είχα ε, και παράλληλα μου έδωσε την ευκαιρία να δείξω ας πούμε, κάποια πράγματα προκειμένου να κάνω το, το επόμενο βήμα. Uh -huh. Ε, και έρχεται το επόμενο βήμα, το οποίο είναι πάλι στη Γερμανία, α, mm. στους ρόκετ. Εκεί ε, πώς έγινε πάλι η επαφή σε θυμόντουσαν από την, από την προηγούμενη θητεία στη Γερμανία. Ε, ναι, κάπως έτσι ουσιαστικά ε, ο κόουτς, ο Κρυς Ένσμιγερ τότε, ο οποίος ήταν παίχτης ενώ εγώ ήμουν στην ε, Oldenburg, ε, ε, είχε γίνει προπονητής στους Ρόκετ αφού σταμάτησε τον μπάσκετ και έψαχνε εν μέσω της περίοδου τότε να κάνει μια προσθήκη γερμανού καλαθοσφαιριστή καθώς έχω και το γερμανικό διαβατήριο ε, και έτσι ουσιαστικά προέκυψε και όλα στο το ενδιαφέρον ε, μεσού της, ε, Με της χρονιάς. τη χρονιά, πήγε εκεί τον Γενάρη του 2015. Παρ' όλα αυτά, έπαιξε σε 20 παιχνίδια, δηλαδή μια ολόκληρη σεζόν για την Κύπρο, ενδεχομένω και για την Ελλάδα. Ναι εντάξει Όντω, επειδή ήταν αν δεν κάνω λάθος ε, είχε τελειώσει ο, είχε ξεκινήσει ίσως κάποια παιχνίδια ήδη του δεύτερου γύρου του Πρωταθλήματο. Ε, ωστόσο μαζί με τα playoff ήταν ε, σαν μια ολόκληρη, ολόκληρη χρονιά mm -hmm. Αλλά εντάξει ε... ήταν ε, ήταν ουσιαστικά ευχάριστο για μένα γιατί ένιωσα ότι τέλος πάντων ε, Αποδίδουν καρ... αποδίδει καρπό η δουλειά που, που είχα βάλει ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια και κατάφερα πάλι ας πούμε, να βρεθώ σε, μια... σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του εξωτερικού. Mm -hmm, mm -hmm. Και επιστρέφεις στην Ελλάδα το 2016 για λογαριασμό του Ρεθύμνου α, α 1 πλέον. Αυτό που είχε πει και νωρίτερα, το όνειρό σου να παίξει στην Α1, πραγματοποιήθηκε. Okay. Ναι, σωστά. Τότε ε, προέγυψε το ενδιαφέρον τότε με τον coach ε, τον Κωνσταντινίδη όταν ε, πήγε στο, στο Ρέθιμνο. Ε, εντάξει, ε, πραγματικά τι να πω. Όπως σου είχα αναφέρει και πιο πριν όταν μιλούσαμε με δυο μας, ε, ήταν μάλλον ε, γραφτό μου να όσο αγωνίζομαι στην Ελλάδα, να αγωνίζομαι στην Κρήτη. Όπως και γίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι μας ε, επιφυλάσσει το μέλλον. Οπότε έτσι και έγινε και ήρθα στο, στο Ρέθυμνο. Εντάξει, ε, από τότε, εντάξει, εκείνη η χρονιά κύλησε κάπως, μπορώ να πω, ε, είχε ένα χαρακτήρα, πούμε, δοκιμαστικό για μένα. Να δω κι εγώ, ας πούμε, που μπορώ, αν μπορώ να σταθώ και τι μπορώ να κάνω. Εντάξει, κρατάμε, ας πούμε, τα, τα θετικά της, ε, της υπόθεσης. Ηταν μια καλή χρονιά για το ρέθυμνο Είχε βρεθεί σε κάποια φάση μάλιστα και στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματο. Πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Στην πορεία κάπου χάλασε το πράγμα. Έφυγε και ο κότσο Κωνσταντινίδη. Έπεσε λίγο η ομάδα βαθμολογικά, αλλά τερμάτισε σε σεβαστή θέση. Ε, ναι, ισχύει αυτό που λε. Κάναμε δυστυχώ μια κοιλιά πούμε, στην πορεία με κάποιε κακέ ήττε. Με αποτέλεσμα να φύγει και ο κότσο ε, στη συνέχεια με τον κόστο Βετούλα η ομάδα ξανά ρόλαρε ας το πούμε και μπήκαμε και στα play-off, περάσαμε από τον Κολοσσό και εν τέλει μας έβγαλε έξω η, ΑΕΚ ας πούμε, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να κρυθεί ω επιτυχημένη ας πούμε εκείνη η χρονιά. Mm -hmm, mm -hmm. Και ξαναφέγεις για τη Γερμανία για τρίτη φορά στην καριέρα σου η, η Ράστα Βέκτα αυτή την φορά Α, αυτό α, πώς ε, πτυ, τι να πω. η Ράστα ήταν η ομάδα ουσιαστικά που μας απέκλεισε στους ημιτελικούς στο play-off όσο εγώ ήμουνα στους Gota Rockets τότε στην Pro τη της Γερμανίας πριν να πάω στο, στορέθυμνο Οπότε, τάξη, με ξέρανε και ενδιαφερθήκανε. Θεώρησα και εγώ ότι είναι μια καλή κίνηση για μένα να αγωνιστώ πάλι κάπως να πάρω παραπάνω χρόνο συμμετοχής να έχω ένα πιο ενεργό ρόλο σε σχέση με το, με το ρέθυμνο οπότε θεώρησα ότι ήταν καλό να κάνω ουσιαστικά ένα βήμα πίσω προκειμένου να ίσως να είμαι πιο, πιο έτοιμος ξανά μετά για τη συνέχεια. Ε, επιστρέφεις στο ρέθυμνο που βρήκεσαι μέχρι σήμερα α, εκεί α, στην ομάδα του οι δύο τελευταίε χρονιέ, πώ τι αξιολογεί. εντάξει, σε προσωπικό επίπεδο θεωρω ότι εντάξει, η χρονιά ε, ήταν πολύ δύσκολη ε, γιατί ως ομάδα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να, να ρολάρουμε ουσιαστικά προς το τέλος ε, και με την έλευση του κότς ε, Ζιάγκου πραγματικά δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς ότι θα καταφέρουμε να, να σώσουμε τη, τη χρονιά. Ε, χρειάστηκε να κάνουμε πάρα πολλές συνεχόμενες ίτες στις τελευταίες, αγω... ε, νίκες, συγγνώμη, στις τελευταίες αγωνιστικές ε, προκειμένου να σωθούμε. Ήταν πραγματικά μια ψυχοφθόρα, μπορώ να πω, σεζόν, η οποία ωστόσο στο τέλος είχε μια έτσι, πολύ γλυκιά νότα, γιατί καταφέραμε ας πούμε κάτι το οποίο κανείς ε, δεν περίμενε από εμά. όλοι μας είχαν εξεγραμμένους και αποδείξαμε ότι αξίζαμε ας πούμε, να, να μείνουμε ουσιαστικά στην Α1 και ότι η εικόνα ίσως που παρουσιάζαμε όλη τη χρονιά δεν ήταν αυτή που, που, μας, ε, που, που άρμοζε πούμε, ή που τέλος πάντων ε, δεν ήταν η πραγματική μας εικόνα. Να διαβάσουμε κάποια μηνύματα από αυτά που έχουν έρθει. Ο Άλιζον Ηλία λέει, άξιος κρίσμου. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Φραγκέσκου λέει, αθλητής με ήθος, μέσα και έξω από το παρκέ. Ένα ταλέντο που ταλαιπωρήθηκε αρκετά, αλλά απέδειξε σε καιρούς ξενομανίας πως ο Κύπριος Καλασπιστής αξίζει. Να' ναι, καλά. Ο Γιώργος είχαμε δώσει πολλές μάχες τότε ως... Ε, μικρή τα παιδοφιδικά με κεραύνο και ενάδο. Ο Αντώνιο Νταλιάννη, αν το, βλέπω, το διαβάζω καλά. Α, μακάρι όλοι οι αθλητέ να έχουν τον αδαμάνινο χαρακτήρα του Κρι, από τα αγαπημένα παιδιά στο Ρέθινο. Αθλητή που ε. έχει αγωνιστεί για ό,τι έχει κερδίσει. Να είναι καλά και ο Αντώνη. Ε, ε, μάλλον σύντομα θα τα πούμε και από κοντά. Αντρέα Εργίδης, γεια σου ρε κάνει και ερώτηση, ερώτηση ο, ο Αντώνιο Νταλιάνης, γιατί όταν κάνει πουνιές δεν τη τις δεν τη τις σπάσεις, βγαίνει έξω. Καλή ερώτηση. Μάλλον, ε, άμα είχα απάντηση θα μπορούσα να τη δώσω, αλλά δυστυχώς δεν την έχω, προσπαθώ να τη βρω ακόμα. Ε, στην πορεία θα το δούμε το θέμα. Ε, ωραία, να περάσουμε λίγο α, και στην Εθνική Ομάδα, και mm -hmm. τα χρόνια από τις μικρές εθνικές ενέργο μέλος α, και πλέον α, ένας από τους ηγέτες της Εθνικής. Πες μας τι, τι, τι θυμάσαι περισσότερο από όλα αυτά τα χρόνια σου στην Εθνική Ομάδα. Τι θυμάμαι περισσότερο, καλή ερώτηση, εντάξει... Ε, ουσιαστικά η Εθνική είναι μια, είμαστε μια παρέα από παιδιά που προσπαθούμε πάντα να, να δώσουμε το καλύτερο για την πατρίδα μας. Ε, εντάξει, πολλές φορές θεωρώ ότι ειδικά τα προηγούμενα χρόνια θεωρώ ότι ο Κύπρος καλαδοσφαιριστής ε, το, Οπότε εμεί ουσιαστικά καλούμασταν μέσω της Εθνικής να αποδείξουμε τι πραγματικά αξίζει ο Κύπρος καλαδοσφαιριστής. Ε, εντάξει, κάποιες φορές ίσως το καταφέραμε ε, με βάση τα αποτελέσματα, άλλες φορές αδικήσαμε και εμείς ήδη τους, ε, τους, αυτούς μας με βάση την εικόνα που, που παρουσιάσαμε. Ε, εντάξει, τι κρατάω. Θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά, πιστεύω, και να είχαμε κάνει κάτι, ε, πώς να το πω, κάτι πιο... Ουσιαστικό που πιστεύω θα βοηθούσε και το κυπριακό μπάσκετ παραπάνω αλλά και την κυπριακή, κυπριακή καλαθόσφαιρα και τον ε, Κύπριο καλαθοσφαιριστή. <Κι> και για εθνική, ήρθε και ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη τον Τρισόκα. <Κι> Αδελφέ, λέει: Χαίρετε από τον Ραζή, από τα καλύτερα παιδιά που έπαιξαν μπάσκετ και από απίστευτη οικογένειά. το εύχομαι τα καλύτερα. Χαρά μου που έπαιξε μαζί του και χαίρομαι πραγματικά που τον βλέπω στην Α1. Να είναι καλά ο Παναγιώτης, πραγματικά. Και με ένα χαρά μου που παίξαμε μαζί. Ε, ήμουνα και δωμάτιο μαζί του, στον Κεραυνό τότε, ως ε, πιτσιρικάς. Ε, τι να πω, ήμουνα τυχερός, ας πούμε, που είχα και παιδιά τα οποία μπορέσαν να, να με βοηθήσουν, ε, να, με, να, το, να με συμβουλεύσουν, προκειμένου να κάνω και εγώ τα σωστά βήματα και να καταφέρω να να, πώς θα πω, να καταφέρω ουσιαστικά τους στόχους ε, που είχα θέσει από μικρός. Έτσι, σε αυτήν την κουβέντα που είπες τώρα, α, θυμάσαι άλλα πρόσωπα που σε είχαν βοηθήσει, θέλεις να μας αναφέρεις κάποιους... Είναι πολλά, ε, ε, είναι πολλά, ελπίζω να μην αδικήσω κανέναν, αλλά ειδικά τότε στον Κεραυνό με τον ε, Γιώργο τον Αστασιάδη, τον Παναγιώτη Τρισόκα, τον Αντρέα τον Πιλαβά, τον Αλέξη τον Ζαχαρίου... Mm. Ε, πολύ επίσης από άλλες ομάδες τότε γενικά όλοι οι Κύπροι τότε της ε, εθνικής αυτής της ε, φουρνιάς ε, με βοηθήσανε πάρα πολύ ε, ο Παναγιώτης ο Γιαννάς ο Αλέξης ο όλα τα παιδιά που ήταν τότε στην εθνική με, θεωρώ ότι με, με βοηθήσανε προκειμένου να, να πιστέψω κι εγώ στις δυνάμεις μου και να κυνηγήσω τα, τα όνειρά μου mm -hmm από προπονητέ, κάποιο που έχει ξεχωρίσει στην καριέρα σου, στην καρδιά σου, καριέρα σου, που σε έχει βοηθήσει πάρα πολύ για να γίνει αυτό που είσαι σήμερα. Ε, πάλι είναι πολύ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από πιο παλιά. Ο Κώστας ο Ιγγλέζος, ήταν ο πρώτο ουσιαστικά προπονητή που. Ε, πίστεψε σε μένα και μου έμαθε τα, τα βασικά του, του, μπάσκετ τότε στο, στον κεραυνό στα παιδοεφηβικά. Ε, εντάξει, έχω πάρα πολλού προπονητέ στην καρδιά μου. Δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Ε, εντάξει, ξεχωρίζω το Παναγιώτη το Γιαναρά, το Λίνο το Γαβρίλ, τον κότσο τον, τον Έντσμιγερ ε, στη Γερμανία που με, επίσης με βοήθησε πάρα πολύ. Ε, γενικά προσπαθούσα από τον κάθε προπονητή να, 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 κρατήσω κάτι το οποίο θα με, θα με βοηθούσε για, τη, για, την, πορε, για την πορεία μου ας πουμε mm -hmm. Ως ένα αθλητή που έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό, εντάξει, στη Γερμανία αρκετέ φορέ, στην Ελλάδα, ε, τι θα έλεγε σαν, σαν, νεαρότερα παιδιά στην Κύπρο, θα του πρότεινε να φύγουν να δοκιμάσουν την τύχη του στο εξωτερικό. Ναι, ανεπιφύλακτα και όσο πιο νωρί ε, γίνεται. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλό ας πούμε, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο, στο εξωτερικό. Ε, πολλά παιδιά το έχουν δοκιμάσει ε, και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει αν πραγματικά θέλουν να, να μείνουν στο χώρο της καλαθόσφαιρας και να κυνηγήσουν συγγνώμη, τα όνειρά τους μέσω του, του μπάσκετ. Θεωρώ ότι είναι σωστό ας πούμε, να το πράξουν. Να, το ε, ε, να επιστρέψουμε στην Εθνική. Ε, γίνεται μία ε, προσπάθεια ανανέωση τα τελευταία χρόνια. Ε, ε, έχουν φύγει οι, οι, έμπειροι, οι, πιο έμπειροι καλά του ο Βασίλη Κούνα, ο Άντρια Σουσόπουλο, ο Άντρια ο ο Οκορονίδη, οι τελευταίοι που αποχωρήσανε. Ναι. Ε, Έχει μείνει εσύ με τον ε, Παντελή, τον, Ιάκο τον Παντελή και τον ε, Γιώργο τον Θεοχαρίδη, η μεγαλύτερη θα έλεγα στην Και παρέα. τον, Άντε, τον Άντε, Νίκο το Στυλιανού. Ο Νίκο Στυλιανού, ναι, ναι. ναι. Ε, και αυτό. Ναι, και κοντά. Υπάρχουν ε, ένα-δύο παιδιά εκεί γύρω στα 25 όπως είναι ο Σάιμον Μιχάλη και οι υπόλοιποι είναι πιο κάτω. Ε, αυτό πώς το βλέπεις, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να προχωρήσεις. κατάρχα ε, καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι ήταν το... Εντάξει, ίσως έγινε με έναν ε, ομό ε, τρόπο και όχι τόσο ομαλά, ας πούμε. Υπό άλλες συνθήκες πιστεύω ότι αυτή η μετάβαση θα ήταν διαφορετική. Ωστόσο, τα χρόνια ουσιαστικά και οι γενιές που χάθηκαν λόγω κυρίως τότε της, ε, θα το πω, ας πούμε, μη, του, του μη ενεργού ρόλου που είχαν οι Κύπροι, ας πούμε, της, των επόμενων γενιών, ε, δημιούργησε αυτό το μεγάλο χάσμα, ας πούμε, και στις τάξεις της εθ, εθνικής. Ε, με, δα, ουσιαστικά έφερε αυτό που λες, να είμαστε τρία-τέσσερα παιδιά κοντά στα 30-30 κάτι, ας πούμε, μετά δύο παιδιά στα 25 και άλλοι πιο μικροί. Θεωρώ ότι είναι κάτι που... Ε, έπρεπε αργά ή γρήγορα να γίνει. Ε, απλά πιστεύω ότι πρέπει αυτό ας πούμε ουσιαστικά που έγινε στην Εθνική να βοηθηθεί μέσω της ε, όσο δυνατής, ε, μεγαλύτερης τρόπος συμμετοχής των Κύπριων καλαθοσφαιριστών στις ομάδες του στην Κύπρο, να έχουν όσο δυνατόν πιο ενεργό ρόλο, προκειμένου να, να, έχει νόημα όλο αυτό, γιατί θεωρώ ότι οι αγώνες ε, της Εθνικής δεν φτάνουν ε, για τους νέους Κύπριους ε, καλαθοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει ας πούμε, να βρεθεί ο τρόπος μέσω των ομάδων και μέσω της Εθνικής να, 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 βρούνε, να έχουν πιο ενεργό ρόλο οι, οι νέοι παίχτες. Ε, εντάξει, όσο αφορά την Εθνική, μια δύσκολη διαδικασία. Ε, θεωρώ ότι μέχρι τώρα, αν εξαιρέσουμε το εμβόλυμο παράθυρο της φετινής χρονιάς που θεωρώ ότι πραγματικά αδικήσαμε τους αυτούς μας για άλλη μια φορά, ε, στους αγώνες που δώσαμε το καλοκαίρι πιστεύω ότι δείξαμε ότι η νέα ας πούμε, ουσιαστικά αυτή η εθνική έχει τις δυνατότητες να κάνει κάτι, κάτι καλό. Ε, και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα αυτή η δουλειά που γίνεται θα αποδώσει καρπό και θα φάνουν και τα αποτελέσματα στο γήπεδο και θα έρθει και πάλι ας πούμε, η, αυτή η πολυπόθητη νίκη που τόσο πολύ θέλουμε και περιμένουμε πώς και πώς. Είναι και ένα, αυτή η νίκη θα είναι και ένα ψυχολογικό α, κέρδος για εσάς, γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές είδες μειώνουν την ψυχολογία του καλασφαιριστή. Πήγε να γίνει με την Αλβανία, το χάσαμε στο τσάκ το παιχνίδι. Ε, Όμω αυτό που μετράει στο τέλο είναι ε, η προσπάθεια που κάνετε και ε, είναι αξιέπαινη. Ε, βλέπουμε τα παιδιά όλα να τα δίνουν όλα για την ε, φανέλα και χαθήκαν παιχνίδια α, και με τη Σλοβακία. Θυμάμαι το παιχνίδι του εκτό το παιχνίδι που το χάσαμε στο τέλο. Ε, χαθήκαν παιχνίδια που. Αν υπήρχε λίγο παραπάνω εμπειρία, εμπειρία με την άποψη με τα ίδια παιδιά, απλά να έχουν λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχή στι ομάδε του. Να είναι Συμφωνώ. αυτοί που θα έχουν πάρει κάποιο τελευταίο σουτ, Αυτό το κομμάτι. Η έλλειψη κάνουμε? ουσιαστικά ίσω παραστάσεων, όπω είπε και εσύ, η εμπειρία στα, στα κρίσιμα σημεία είναι αυτή που στήχησε και το θετικό αποτέλεσμα. Όπω είπε, για παράδειγμα, το παιχνίδι με τη Σλοβακία εκτό έδρα, πάλι με τη Σλοβακία το εντό. Ε, εντάξει, με τη Ρουμανία παλέψαμε πιστεύω, τα το παιχνίδι, ωστόσο εντάξει, φαινόταν η, η διάφορα ε, δυναμικότητας, ε, όπως ε, και ε, με τη ε. Λευκορωσία. Ε, έρχεται ακόμα ένα α, παράθυρο, αν όλα πάνε καλά βέβαια και ξεκινήσουν κανονικά οι δύο οργανώσει, ε, ένα παράθυρο το οποίο ε, δείχνει λίγο ελπιδοφόρο ότι α, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούμε να φτάσουμε σε μια νύχτα. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω και ελπίζω ότι θα το, θα το πράξουμε αυτή τη φορά. Εντάξει, όπως είπες και εσύ, δεν ξέρουμε τι μας φέρνει το αύριο όσον αφορά το πότε και τι θα γίνει με αυτά τα παιχνίδια, αλλά πιστεύω ότι όταν γίνουν, όπως είπες, υπάρχει η ελπίδα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και δεν είναι κάτι ανέφικτο. Ε, Α έρθουμε λίγο στο, στο Ρέθινο, στη φετινή σεζόν, να φύγουμε από την εθνική. Mm -hmm. ε, Πώ κύλησε η φετινή χρονιά για την ε, ομάδα του ρεύθυνου. από την ε, Δες, μέχρι εκεί που πήγε βέβαια, γιατί Εντάξει, για φέτος ουσιαστικά στο Ρέθυμνο πιστεύω ότι παρουσιάσαμε δύο, παρουσιάζαμε μάλλον δύο διαφορετικά πρόσωπα στους εντός έδρα αγώνες και στους εκτός έδρα αγώνες. Ε, εξού και μέσα στο Ρέθυμνο, ας πούμε, κερδίσαμε σχεδόν τους πάντες μπορώ να πω ε, τουλάχιστον μέχρι το σημείο που είχε φτάσει στο πρωτάθλημα κάναμε ουσιαστικά την πρώτη μας από το, από το Λαύριο στην έδρα μας ε, ωστόσο στα εκτός έδρας παιχνίδια δυστυχώ παρουσιάζαμε ένα διαφορετικό πρόσωπο ε, θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ έτσι ε, καλή καλή χρονιά, η οποία δυστυχώς ε, διακόπηκε βία λόγω του κορονοϊού, όπως ε, παντού συνέβηκε στον στον κόσμο. Mm -hmm. Εντάξει, σίγουρα ο στόχος του ρεθύμνου θα ήταν να μπει στα Playoff, off ο πρωταρχικός στόχος. Ε, mm -hmm. ε, ναι, εντάξει. Ίσως, ίσως θεωρώ ότι προ, αρχικά ήταν να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γινόταν και μετά να θέσουμε καινούριου στόχους που, όπως λες, ήταν ουσιαστικά είσοδος στα, στα play-off. Mm -hmm. Θεωρείς ότι θα το κατάφερνε η ομάδα μέχρι το τέλος με τα παιχνίδια που μένανε. Ε, εντάξει, πιστεύω ότι ε, μπορούσε, να, μπορούσε να το καταφέρει η ομάδα. Με βάση και το, mm -hmm. και το πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Α, γι' αυτό, γι αυτό το, το τόνισα, γιατί το πρόγραμμα ήταν αρκετά βατό. Ακριβώ. Είχατε παιχνίδια που θα μπορούσατε να κερδίσετε και να μπείτε με στην οχτά, που θα ήταν ό,τι καλύτερο για το ρεύμα. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Έτσι όπω το είπε. Ωραία. Και έτσι μια κουβέντα για την Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Είπαμε κάποια πράγματα νωρίτερα α, για την εθνική. Α, γενικότερα, παρακολουθεί καθόλου το πρωτάθλημα φέτο, είχε την ευκαιρία. Ναι βεβαίω. Ε, εντάξει θα πω ότι το Κυπριακό Πρωτάθλημα κάτι που ας πούμε γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι ότι πάνω κάτω ξέρουμε από την αρχή της χρονιάς ποιοι θα είναι οι, οι πρωταγωνιστές ας πούμε ε, θεωρώ ότι εντάξει είναι ένα πρωτάθλημα ας πούμε δύο ταχυτήτων ε, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα φέτος Ωστόσο υπήρχαν ας πούμε και οι, εκπλήξεις στην πορεία και κάποια αποτελέσματα ίσως που κάποιος δεν περίμενε. είναι ευχάριστο το γεγονός ότι χρόνο με το χρόνο οι Κύπροι ειδικά παίρνουν παραπάνω χρόνο συμμετοχής. βλέπουμε νέα παιδιά να παίρνουν χρόνο σε κάποια μάτς. Ελπίζω ότι αυτό αργά ή γρήγορα θα, θα γίνεται με πιο μεγάλη συνέπεια. Και πραγματικά πρέπει οι ομάδες να δείξουν εμπιστοσύνη στα, στα μικρά παιδιά, ίσως και στην ίδια τους τη δουλειά, γιατί κακά τα ψέματα αυτά τα παιδιά από τις ακαδημίες τους ε, βγαίνουν. Και πιστεύω ότι στην πορεία θα, θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση ε, οι ομάδες. Κερδισμένο θα βγει το κυπριακό μπάσκετ, τα ίδια τα παιδιά τα οποία ε, θα ασχοληθούν κιόλα με το με, με το μπάσκετ πιο έτσι, επαγγελματικά και πιο ζεστά, γιατί κακά τα ψέματα ε, ναι μεν πρέπει να βάλεις δουλειά για να αποδείξεις ότι αξίζεις να πάρεις αυτό το χρόνο συμμετοχής, ε, αλλά όταν αυτό γίνει πιστεύω ότι παίρνεις άλλη μία όθηση προκειμένου να δουλέψεις παραπάνω και να κάνεις το επόμενο βήμα. Mm -hmm. Είπε μια κουβέντα κλειδί, νομίζω, στην στη κουβέντα σου που έκανε. Η δουλειά να δουλέψει παραπάνω είναι ένα κομμάτι που θέλω να το τονίσουμε λίγο. Θέλω να μιλήσει στα νέα παιδιά, να πει πώ δούλεψε εσύ, πόσε ώρε έβαζες στο γήπεδο για να γίνει αυτό που είσαι σήμερα. Εντάξει, καταρχάς προκειμένου κάποιος να βελτιώσει τις ατομικές του αδυναμίες ο χρόνος για να δουλέψει και να βγάλει πραγματικά κάποιο αποτέλεσμα δηλαδή να καταφέρει πραγματικά να βελτιώσει τις αδυναμίες του είναι κάτι που πρέπει να γίνει το καλοκαίρι με πολλές ώρες δουλειά και στο γήπεδο και στο γυμναστήριο προκειμένου ας πούμε, ένα νεαρό παιδί για παράδειγμα να αυξήσει το μυϊκό του όγκο να μπορεί να σταθεί απέναντι στους ε, ξένους καλαθοσφαιριστές, ε, σε θέματα εκρηκτικότητας, ταχύτητας, ταχυδύναμης. Ε, εντάξει, το μπασκετικό κομμάτι πάντα ας πούμε, με την καθοδήγηση και ε, προπονητών το, το καλοκαίρι πιστεύω ότι μπορεί να βγει ένα σωστό ε, αποτέλεσμα. Ε, και θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά που έχουν πραγματικούς στόχους ε, όσον αφορά, αφορά το μπάσκετ ε, το κάνουν αυτό το καλοκαίρι γιατί ε, αν πιστεύουν ότι εν μέσω της χρονιάς μπορούν να βελτιωθούν ε, πιστεύω ότι λανθάνονται γιατί είναι πραγματικά δύσκολο και για μια ομάδα ε, ενώ όσο δουλεύει στα... και προετοιμάζεται για τους επόμενους αγώνες να μπορεί κιόλας να δουλεύει με τις εκάστοτε κάστοντα δυναμίες του κάθε καλάθοσφαιριστή. Ε, εντάξει, βέβαια, μιλώντας για νεαρότερες ηλικίε. Το... Εντάξει, για... <συντλίκια> Ναι. <συντλίκια> ναι, έχεις <συντλίκια> δίκιο. <συντλίκια> Εγώ αναφέρομαι, ας πούμε, ουσιαστικά στα παιδιά που έχουν έστω κάποιο ενεργό ρόλο σε, σε ανδρικά τμήματα. <συντλίκια> <συντλίκια> Ναι, εγώ θέλω να μιλήσω στα νεότερα παιδιά περισσότερο. Α, ε, στα, στα νεότερα, οκ. Okay. Εντάξει, τα νεότερα παιδιά πραγματικά ας πούμε ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να... να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να πιστέψουν στον εαυτό τους. Όσο παραπάνω δουλειά βάλουν σε συνδυασμό πάντοτε με τα και με τα μαθήματα. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι το, το κλειδί για την πορεία, γιατί κακά τα ψέματα, τουλάχιστον όσο έχουν τώρα τα δεδομένα, το μπάσκετ δεν μας εξασφαλίζει δυστυχώς για το, για το μέλλον, τουλάχιστον όλου. Ε, όλους. Ε, εντάξει, θεωρώ ότι γίνεται ήδη κάτι πολύ καλό στη, στην Κύπρο, κάτι πολύ ευχαριστώ για μένα, πούμε, που θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ η προσπάθεια που Ξεκίνησε ο Αντρέας ο Πιλαβάς και ο Βασίλης ο Κούνας τώρα πιο πρόσφατα στην Κύπρο. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τα νέα παιδιά προκειμένου να πάρουν και συμβουλές αλλά και να δουλέψουν με παιδιά που έχουν φάει με το κουταλάκι τα γήπεδα και ξέρουν πραγματικά τι χρειάζεται ένα παιδί προκειμένου να μπορέσει να βελτιωθεί. Ακριβώ, και ε, μια και το αναφέρει αυτό, είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Γιατί ε, πέρα των προπονήσεων που κάνουμε τις τι ομάδε τα παιδιά του το αναπτυξιακού, δηλαδή στι ακαδημίε, έχουν μια ευκαιρία να κάνουν μια νέα προπονήση να, να α, δυναμώσουν σε τεχνικά, σε τεχνικού τομεί το παιχνίδι του και ε, να γίνει και αυτό που έλεγε και πριν. Γιατί όχι, να δουλέψουν και το καλοκαίρι, γιατί πολλέ ομάδε σταματάνε ε, τη ε, κάποια στιγμή μέσα στον. Ε, εντάξει, δεν μιλώ για φέτο γιατί φέτο είναι η δική περίπτωση. Αλλά συνήθω με στο Μάη-Ιούνι σταματάνε και ξεκινάνε κα, πάλι το Σεπτέμβριο. Οπότε υπάρχει ένα, ένα μεγάλο κενό εκεί. Ακριβώ. Ακριβώ. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, Αντώνη. Ίσως αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουν και οι ομάδες κατά πόσο είναι εφικτό, ε, να γίνονται κάποιες ατομικές προπονήσεις μέσα στο καλοκαίρι που να δουλεύουν ας πούμε τα παιδιά σε συνδυασμό όταν ας πούμε κρίνεται ότι είναι το σωστό κιόλα, γιατί εντάξει το να βάλεις ένα παιδάκι μικρό μέσα στο γυμναστήριο τώρα δεν είναι και το καλύτερο γι' αυτό το αναφέρω αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να το δουν οι ομάδες το καλοκαίρι να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο ουσιαστικά προκειμένου να κάνουν βήματα προόδου τα νεαρότερα παιδιά των ομάδων Mm -hmm. Το yeah. οποίο γίνεται φυσικά με και με τα camp που διοργανώνουν κάθε καλοκαίρι κάποιες ομάδες Απλά ίσως ας πούμε να γίνεται πιο συγκεκριμένα Προκειμένου πραγματικά να δουλεύει ένα παιδί τις ατομικές του αδυναμίες Και να μπορεί πραγματικά να βελτιωθεί σε συγκεκριμένους τομείς mm -hmm. Ωραία. Ε, Κρίστο, πώς το βλέπεις το, το μέλλον σου τώρα πλέον? Τα πράγματα είναι δύσκολα, α, όλοι περιμένουμε να δούμε τι, τι θα γίνει. Τι, πώς το βλέπεις, το, πώς το φαντάζεσαι εσύ από εδώ και πέρα? <laughs> Καλή ερώτηση. Ε, γενικά πιστεύω ότι στα πάντα τώρα επικρατεί μια αβεβαιότητα. Επικρατεί μια ε, οπότε και εγώ περιμένω να, να ακούσω ουσιαστικά τα δεδομένα πούμε, που θα επικρατήσουν στο χώρο του μπάσκετ προκειμένου να μπορώ και εγώ ας πούμε, να αποφασίσω ας πούμε, τι, τι είναι το καλύτερο για μένα και για την ε, οικογένειά μου ας το πούμε. Εντάξει, περιμένω να δω ε, πραγματικά που, που, θα με βρει η επόμενη χρονιά. Δεν μπορώ να το ξέρω δυστυχώς. Αλλά φαντάζομαι πρώτος λόγος έχει η Κρήτη, έτσι. Ε, εντάξει. Μην okay. το πει. Ε, ίσως ας πούμε, στην Ελλάδα, με βάση τα... με ό,τι έγινε μέχρι τώρα, ίσω τον πρώτο λόγο να τον έχει κριτή. Απλά είμαι πάντοτε. Έχω τα αυτιά μου ανοιχτά και δεν. Ε, πώς να το πω. Δεν φοβάμαι. Είμαι ανοιχτό σε νέε προκλήσει και περιμένω να ακούσω τι ενδιαφέρον, ίσως θα υπάρξει για μένα στην πορεία, προκειμένου να, να δούμε που θα με βρει η επόμενη αγωνιστική περίοδος. Βάλιστα. Ωραία. Ε, Κρύστα, εγώ έχω τελειώσει με τις ερωτήσεις μου. Ε, Διαβάσαμε και του κόσμου ότι έχει στείλει. Έ, έχει στείλει και ο Αντρέας ο, ο Πατζιαρος. <laughs> Λεβέντι μου λέει ότι παίγει <laughs> Ο Ο που μας έχει στείλει. Ναι. Ε, Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ μαζί μας, για όλα όσα ενδιαφέροντα μας είπες τόσο για την καριέρα σου και γενικότερα για το αγαπημένο μας άθλημα το μπάσκετ. Εγώ ευχαριστώ, Αντώνη, για την πρόσκληση και πραγματικά συνέχισε και εσύ να έχεις την όρεξη που έχεις, γιατί πιστεύω ότι το χρειάζεται η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα και... Ε, με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά μπορείς και αναδεικνύεις και νέα παιδιά που παλεύουν ουσιαστικά να, να φανούν. Ε, ευχαριστώ πολύ και ε, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς που μας παρακολουθείτε. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού με, τον, με έναν άλλον γκάρντ της Εθνικής Ομάδας, τον Γιάννη τον Γιαναρά. Μέχρι τότε να περνάτε όλοι καλά.